Με φόντο την συνεχώς κλιμακούμενη προκλητικότητα του Τούρκου Προέδρου Ρέτζεπ Ταγίπ Ερντογάν με απειλές για γεωτρήσεις εντός της ελληνικής ΑΟΣ, οι πληροφορίες από την εφημερίδα Το Βήμα αναφέρουν ότι εντός της εβδομάδας έχει προγραμματιστεί τέτα-τέτ μεταξύ του Έλληνα Υπουργού Νίκου Παναγιωτόπουλου με τον Αμερικανό πρεσβευτή στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ στην στρατιωτική βάση της Σούδας στα Χανιά. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι για τους Αμερικανούς η στρατιωτική ευκολία της Κρήτης διαδραματίζει ένα ισχυρό γεωστρατηγικό χαρτί για την Ουάσιγκτον, όπου στον παραχωρούμενο προβλήτα K14 ελιμενίζονται τα πυρηνοκίνητα αεροπλανοφόρα. Πάντως, η συνάντηση των δύο ανδρών, η οποία φαίνεται να ξεπερνά το πλαίσιο της εθιμοτυπίας, συμπίπτει την ίδια χρονική στιγμή που έχει προγραμματιστεί το ταξίδι του Έλληνα Υπουργού Άμυνας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τα σενάρια που δημοσιεύει η στήλη του βηματοδότη φέρνουν σε πρώτο πλάνο την πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών για ενίσχυση της αμυντικής συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών και την έναρξη των διαβουλεύσεων που αφορούν τα εξοπλιστικά προγράμματα. Το ίδιο δημοσίευμα κάνει λόγο για μερικές εκπλήξεις που φέρεται να ετοιμάζει ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στην Αθήνα σχετιζόμενα με νέα συστήματα που έχουν φέρει οι Αμερικανοί στη βάση της Σούδας. Το δεύτερο σενάριο ενδεχομένως να περιλαμβάνει το πλαίσιο των συνομιλιών μεταξύ του Νίκου Παναγιωτόπουλου και των επαφών που θα κάνει στην Ουάσιγκτον το επόμενο προσεχές διάστημα, καθώς φαίνεται να έχει δείξει την ενόχλησή του Αμερικανός Πρόεδρος για τον χειρισμό του Υπουργού Άμυνας της χώρας του στις φήμες που τον θέλουν να αρνήθηκε να βγάλει τον στρατό στο δρόμο για να αντιμετωπίσει τους διαδηλωτές που διαμαρτύρονται για τη δολοφονία του George Floyd. Η ελληνική πλευρά βρίσκεται σε αναμονή προκειμένου να καταρτιστεί το πρόγραμμα της επίσκεψης στην Αμερική, εκτός αν προκύψουν αλλαγές στο θόκο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, γεγονός που θα τυνάξει στον αέρα το επικείμενο ταξίδι του Νίκου Παναγιωτόπουλου στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.